Ταξιδέψτε με τις γεύσεις του κόσμου. Γεια σου και καλώς όρισες. Καλησπέρα, χαρά. Γιώργος Κατσαβέλος. Κατσάβελος, δεν θα το πετύχω ποτέ. Γιώργος Κατσάβελος είναι μαζί μας και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι θα μας κάνεις σήμερα? Θα φτιάξουμε μια σχεδόν παραδοσιακή ιταλική συνταγή. Πάστα καπαρντέλε, είναι με γαρίδες, κολοκύθι, ντοματίνι, κρεμμυδάκι και φυλλαδιόζουμε. Πολύ ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και έχουμε πολλά να ρωτήσουμε τον Γιώργο μας. Λοιπόν, μακαρονάδα με θαλασσινά, 500 γραμμάρια λιγκουίνι, 200 γραμμάρια ντοματίνια, 300 γραμμάρια κολοκυθάκια, 500 γραμμάρια γαρίδες νούμερο 2, δύο τεμάχια, με συγχωρείτε, lime, 100 ml λευκό κρασί, ελαιόλαδο, αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ένα ματσάκι φύλλα δυόσμα, 100 γραμμάρια μικρά κρεμμύδια. Πολύ ωραία. Αυτά είναι τα υλικά μας για σήμερα. Και με τον Γιώργο Κατσαβέλο θα μαγειρέψουμε μαζί. Κατσάβελο. Κατσάβελο, παιδιά. Κατσάβελο. Θέλω να μου πεις λίγο, τι είναι αυτό που θεωρείς ότι είναι οι σπεσιαλιτές σου, εκτός από αυτό που θα μας κάνεις σήμερα? Εντάξει, λατρεύω τις μακαρονάδες οπωσδήποτε. Γιατί? Άντρες είμαστε, η μακαρονάδα είναι εύκολο για μας και εμείς που είμαστε μάγειρες, ακόμα πιο εύκολο. Ωραία. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ το κρέας. Μεγάλες κοπές, κάποιο ριμπάι, κάποιο φιλέτο, είμαι εκεί. Παναγία μου, αυτά τα ριμπάι τα ωραία. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι νηστείες, είπαμε να κάνουμε κάτι μια χαρά. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε ξεκινήσει και ράβουμε τα μακαρόνια που θέλουν γύρω στα 8 με 10 λεπτά. Και εδώ κάνουμε μια γρήγορη σάλτσα γαρίδας με τα τσόφλια από τις γαρίδες. Τα έχουμε σοτάρει με λίγο ελαιόλαδο και απλά μετά λίγο νεράκι και το αφήνεις και έχεις. Πολύ ωραία. Είναι σαν ζωμός. Σαν ζωμός, ναι. Εντάξει, δεν είναι τόσο όπως τα κάνουμε στο μαγαζί, στα μαγαζιά, αλλά για το σπίτι είναι μια χαρά. Είναι κάτι πιο απλό για τις τηλεθεάτρες που μας βλέπουν, βέβαια, έτσι. Βέβαια. Ωραία, τέλεια. Άμα καταφέρουμε. Για πες μας λίγο, εκεί στην Άνδρο ακούγεται πάρα πολύ ότι σε αυτό το μαγαζί είναι όλα φυτικά. Είναι όλα έτσι φρέσκα υλικά. Είναι ένας παράδεισος, η αλήθεια είναι. Αλήθεια, ναι, τόσο ωραίο όσο φαίνονται. Έχει ποτάμι, έχει καταράχτες, έχει ένα τεράστιο χωράφι που είχαμε. Τα κολοκύθια, ντομάτες, πιπεριές, μελιτζάνες, χόρτα, κρεμμυδάκι φρέσκο, τι μπορείς να φανταστείς. Και μαγειρεύαμε μόνο με αυτά. Για τους πελάτες το. Τι ωραία όμως. Είναι φανταστικό. Και το σημείο είναι φανταστικό. Και ο χώρος είναι φανταστικό. Η Ελένη Μενεγάκη ερχόταν, ναι. Έτρωγε εκεί. Φαντάζομαι, βέβαια, ναι. Βέβαια. Μαγειρεύει και στο σπίτι αρκετές φορές. Είχε έτσι ιδιαίτερες προτιμήσεις στο φαγητό? Είναι πολύ απλή. Τα καυτερά της αρέσουν αρκετά. Αλήθεια. Ναι. Τους ποιο ήταν το αγαπημένο της πιάτο? Μακαρόνια με σκορδέλαδο και καυτερή πιπεριά. Τι ωραία. Έτρωγε συνέχεια, ναι. Μάλιστα. Τις καυτερές πιπεριές. Και φαίνεται ότι είναι καλή μαγείρισα. Ναι, το έχει. Έχει πολλές γνώσεις. Να σε βοηθήσω, ναι, καλέ εγώ. Να σε βοηθήσω εγώ εδώ πέρα λίγο. Λοιπόν. Θα το χτυπήσω. Για να δούμε τι έχει γίνει, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Βασανίζουμε το σεφ μας τον νέο που έχει έρθει σήμερα. Λοιπόν, ναι, και πες μας, ναι, και πες μας και λίγο πού βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην ομάδα του Αμάρο. Το Αμάρο Μποτέγκα στη Λευκοσία. Ωραία. Έχουμε φτιάξει ένα πάρα πολύ ωραίο κόνσεπτ εκεί. Ωραία. Με οδηγό τον επιχειρηματία και φίλο, βέβαια, κύριο. Μάλιστα. Είμαστε εκεί. Να κάνουμε ταυτόχρονα, γιατί ναι, ο χρόνος περιμένω να κάψω το τηγανάκι και θα είμαστε πολύ. Πολύ ωραία. Στο Αμάρο, έτσι. Αμάρο Μποτέγκα. Πέρα, ναι. Κάνετε και πίτσες, έχω ακούσει. Κάνετε. Έχουμε και πιτσαγιόλο δικό μας εκεί, αυθεντική πίτσα με ξυλόφουρνο. Και είμαστε τώρα εκεί που έχουμε φέρει και ένα Ιταλός και έχουμε ένα συνδυασμό πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Και κάνουμε απ' όλα, και κρέατα και μακαρονάδες και πάστες φρέσκες από τον Ιταλό, όπως σας είπα πριν. Και φυσικά την φανταστική πίτσα μας. Πολύ ωραία. Τραγανή, λεπτή και όμορφη. Πάρα πολύ ωραία. Πώς προέκυψε η Κύπρος? Η Κύπρος προέκυψε γιατί η Ελλάδα, όπως όλοι ξέρετε και λέγατε και πριν, δεν είναι και τόσο φιλοξενή. Τώρα πλέον έχει γίνει. Όχι, δεν μπορεί. Και στην Άνδρο συγκεκριμένα όμως, γιατί ήσουν 2 χρόνια εκεί, πώς και έφυγες? Στην Άνδρο γνώρισα τους Κύπριους.
φίλους μου πλέον. Μάλιστα. Οπότε, ναι, το ξεκινήσαμε και φύγαμε από εκεί. Εντάξει, δεν έχω παράπονο, μια χαρά περάσαμε εκεί με την κυρία Ελένη και τον κύριο Μάκη. Επεκτείνεται το τώρα, αν το έχετε ακούσει κιόλας η επιχείρηση, θα ανοίξουν και την παραλία. Πιστεύω θα ακούσει, είναι. Έχω ακούσει ότι θα ανοίξουν και την παραλία. Τι θα κάνουν ακριβώς εκεί πέρα. Τώρα η παραλία είναι ένα μοναδικό σημείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες αυτό. Είναι φανταστικό. Φανταστικό, ε. Είναι φανταστικό. Και τι θα είναι, ας πούμε, παραλία, ξαπλώστρες, εκεί θα έχει και μαγαζί. Θα βάλουν λίγες ξαπλώστρες από ό,τι άκουσα και θα ανοίξουν και την καντίνα. Την καντίνα η οποία. Η οποία θα έχει προφανώς κάποια ποτά, κάποια. Και θα το γυρίζετε η Ελένη Μενεγάκη. Εντάξει, η Ελένη Μενεγάκη, ναι. Δεν νομίζω να πηγαίνει και να σερβίρει, αλλά εντάξει, θα το χειρίζεται. Μάλιστα. Είναι καλή η κυρία Ελένη στα θέματα οργάνωσης. Φαίνεται ότι της αρέσει πάρα πολύ εκεί και λατρεύει να πηγαίνει τα Σαββατοκύριακα εκεί πέρα. Και ποιος δεν θα ήθελε αυτό δηλαδή. Αυτό πήγα να σου πω. Ποιος δεν θα του άρεσε αυτό το σημείο παράδεισο, εκεί. Εμείς πηγαίναμε και βλέπαμε εκεί και ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Μάλιστα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Κάναμε το κρεμμυδάκι μας. Ωραία, ναι. Ξεκινάμε και σοτάρουμε το κρεμμυδάκι. Μόλις μαλακώσει λιγάκι. Θα το ρίξουμε λίγο αλάτι. Πολύ ωραία. Λίγο παραπάνω ίσως. Και πιπεράκι. Τι ζώδιο είσαι εσύ? Ηχθής. Περίμενα με ανυπομονησία να πει το τελευταίο ζώδιο. Και εγώ ηχθής είμαι. Ναι. 12 Μαρτίου. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να ζήσεις κιόλας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το κολοκύθι. Θα βγάλει λίγο υγρασία. Πώς σου φαίνεται η Κύπρος μας? Κοίτα, δεν έχω πάει και σε πάρα πολλά μέρη. Δεν έχω πάει σχεδόν πουθενά. Πότε ξεκίνησες καταρχήν εδώ? Ήρθα 1η Νοέμβρη. Α, ναι. Πρόσφατα σχετικά. Ναι. Και μετά από ένα μήνα σχεδόν άνοιξε το μαγαζί. Και δεν έχω πάει και πουθενά. Ήρθες συνέχεια εδώ? Ναι. Α, έχεις μετακομίσει. Ναι, κανονικά. Τελείωσε. Ναι. Πολύ ωραία. Όμορφα. Οι Κύπροι έχουν τις ιδιαίτερες προτιμήσεις στο φαγητό για σένα? Οι Κύπροι τρώνε πολύ. Τρώμε πολύ. Ναι. Θέλουμε μεγάλες μερίδες. Πρωινό, δεκατιανό, πρόγευμα. Μεγάλες μερίδες. Ναι, τρώτε. Τρώμε. Ζωή να έχετε, τρώτε. Γυμναζόμαστε όμως κιόλας. Ναι, το βλέπω και αυτό, ναι. Τα γυμναστήρια. Και μου αρέσει πάρα πολύ που έχετε το χαλούμι και τη λούτζα. Το χρησιμοποιείς στις συνταγές σου? Μ' αρέσει και εμένα πολύ. Εντάξει, είναι υπέροχο. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις τι να κάνουμε, για να μην σε πιέζουμε κιόλας, θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό. Ωραία. Να επιστρέψουμε και να βρούμε το φαγητό μας σχεδόν έτοιμο. Πανέμορφα, γλυκιά μου.